από την κίνηση που ταξίωσε ο Θεός και βρέθηκα εδώ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν λόγια αυτά το πράγμα. Το περιμένατε καιρό να ξαναδείτε το εκκλησιακό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. 52 χρόνια λείπω από εδώ. Βουρκωμένοι και συγκινημένοι οι πιστοί στέκονται και πάλι μπροστά στο εκκλησάκι του Αγίου Θεοδόρου. Είναι το αγαπημένο εκκλησάκι των ντόπιων, ο θαυματουργός Άγιος, τον οποίο προσεύχονταν για βοήθεια σε όλες τις δυσκολίες. Η τελετή εγγενείων πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πιστών και του Δημάρχου Χερσονήσου. Συγκίνησε, δηλαδή, γιατί ξέρω και ορισμένα ιστορικά από παλιά. Ότι ο Άγιος λέει, σηκώνεται τη νύχτα με το άλογο και γύρδε όλο το χωριό. Έχω έρθει κι άλλες φορές, είναι υπέροχα, έχει ωραία θέα, μεγάλη χάρη του Αγίου Θεοδόρου. Για την κυρία Βακονάκη η μέρα αυτή ήταν συγκινησιακά φορτισμένη. Είδε ξανά το βυθισμένο σφενδύλι, τον τόπο που έζησε όλη της τη ζωή, μια εικόνα που κουβαλάει δεκάδες αναμνήσεις. Σήμερα με δάκρυα στα μάτια αντικρίζει και πάλι το βυθισμένο χωριό, τον τόπο που αναγκάστηκε να αποχωριστεί. Στενοχωριέμαι που άφησα το χωριουδάκι μου, το σπίτι μου, τα περβόλια μας, τα πάντα. Και τώρα και ευτυχώς που βρέθηκε και αυτό το μέρος και έγινε πάλι ο Άγιος Θεόδωρος, είναι πολύ θαυματουργός. Το πρώτο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Θεοδόρου βυθίστηκε κάτω από τα νερά για τις ανάγκες κατασκευής του φράγματος από σελέμι. Μαζί με τα σπίτια χάθηκε και ο ναός, γεγονός που προκάλεσε βαθιά θλίψη στους πιστούς που είχαν συνδεθεί με το εκκλησάκι τους. Μετά από σκληρούς κόπους και τις προσπάθειες των φορέων, όμως χτίστηκε ο νέος ναός. Μόλις 27 μήνες από το θεμέλιο λίθο, όλοι οι Σεβιλιανοί, όλοι οι Λαγκάδα, αλλά και ολόκληρη η Μητρόπολη μας λαμπρύνεται εγκοσμίως. Για μας σήμερα είναι Ανάσταση. Αν αναλογιστείτε ότι το 2015 έγινε αποκαθήλωση του τέμπλου και ότι στην ουσία από εκεί και ύστερα δεν είχαμε το πνευματικό Άγιο της καρδιάς μας να το βλέπουμε, να λέμε τις χαρές, τις λύπες, είναι για μας σήμερα Ανάσταση σήμερα. Το είχατε δει να βυθίζετε το εκκλησάκι? Ναι, το είχαμε δει. Μεγάλος πόνος ήταν. Ο ναός του Αγίου Θεοδόρου πλέον δεσπόζει απέναντι από το φράγμα, απέναντι από το σφενδύλι, σαν ακίμητος φρουρός του παρελθόντος. Τη θλίψη για το εκκλησάκι που χάθηκε διαδέχτηκε η χαρά για το νέο ναό στη χάρη του Αγίου. Σε 2 χρόνια κατασκευάστηκε η εκκλησία με μεγάλους αγώνες. Συγχαρητήρια σε όλους που το επιμελήθηκαν. Έχει γίνει ωραία δουλειά. Συγχαρητήρια για τους ενδιαφερόμενους και αυτοί που διαθέσανε χρήματα. Έχουμε συγκινηθεί πάρα πολύ. Εγώ είμαι από Ταβδού, αλλά μπράβο, χίλια μπράβο. Χαίρομαι που κάνουμε τα εγγένεια μετά από τόση προσπάθεια να γίνει αυτό το έργο και χαιρόμαστε που το θρονιάζουμε σήμερα.